Λοιπόν, και πάμε στο τρίτο θέμα, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, Έφη, μας παρουσιάσεις για νέα όθηση για εξαγορές και συγχωνεύσεις και μας έχεις ετοιμάσει και ένα γράφημα μαζί που θα μας το περιγράψεις. Ωραία. Είναι λοιπόν, χθες το πρωί ανακοινώθηκε μία μεγάλη συμφωνία, Ανέστη, στην Αμερική. Ναι. Είναι η Capital One, η οποία αγοράζει τη Discover Financial Services. Είναι δύο τράπεζες οι οποίες ειδικεύονται στην έκδοση πιστωτικών καρτών. Είναι μία συμφωνία της τάξης των 35,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δημιουργείται ένας κολοσσός στην αμερικανική αγορά πιστωτικών καρτών. Είναι το μεγαλύτερο deal στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν, με βάση υπ' αυτή τη συμφωνία, για να πω γενικά ότι υπάρχει μία όθηση το τελευταίο διάστημα, από τις αρχές του 2024, σε νέες συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων. Και η Αμερική είναι αυτή που καθοδηγεί αυτή τη στιγμή την τάση. Οι αναλυτές περίμεναν ότι η αναθέρμανση του κλίματος θα γινόταν προς το τέλος του 2024. Βλέπουμε όμως ότι αυτό επιταχύνεται. Και όπως ακριβώς δείχνει αυτό το γράφημα του Bloomberg, βλέπουμε την τελευταία μπάρα που είναι από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα, όπου η αξία των παγκόσμιων εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει φτάσει στα 425 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι δηλαδή αυξημένη κατά 55% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Βλέπουμε το 2023 ότι η δραστηριότητα αυτή ήταν αρκετά εξασθενημένη, είχε φτάσει στα 275 η αξία, 275 δισεκατομμύρια δολάρια. Είχαμε πολύ μεγάλη εντυπωσιακή αύξηση το 2021 και οι αναλυτές λένε ότι έχει να διανύσει ακόμα η συγκεκριμένη αγορά πολύ δρόμο για να φτάσει στα επίπεδα αυτά. Το 2021 είχαν φτάσει στα 557 δισεκατομμύρια δολάρια οι συμφωνίες. Και το 2022 παρέμειναν υψηλά στα 555 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2020 ήταν χαμηλά στα 365 δισεκατομμύρια. Και φαντάζομαι, Έφη, ότι θα επισκεφθούν πολλές εξαγορές λόγω και των αμερικανικών εκλογών. Έτσι, δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι θα φέρουν μπροστά τις συμφωνίες, έτσι ώστε να δουν πλέον ποιος θα είναι επενδυτικός ορίζοντας και ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος ουσιαστικά θα αναλάβει από τις αρχές του 25, έτσι, να κρατά την τύχη της χώρας αλλά και του κόσμου ως πλανητάρχη στα χέρια του. Ναι, Ανέστη, ακριβώς έτσι. Και μάλιστα, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του Bloomberg, ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρευστότητα τεράστια στην αμερικανική αγορά, 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή, από αυτά, έλεγε αυτό το κείμενο, τα 4 τρισεκατομμύρια είναι στους ισολογισμούς των αμερικανικών επιχειρήσεων. Mm. Ένα τρισεκατομμύριο έχει δοθεί για να αγοραστούν κρατικά ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου, κυρίως έντοκα γραμμάτια του αμερικανικού δημοσίου, και ένα τρισεκατομμύριο δολάρια έχει τοποθετηθεί σε αμοιβαία διαχείρισης διαθεσίμων. Mm-hmm. Είναι μια εύκολη επένδυση αυτή. Είναι ουσιαστικά επένδυση σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα και σε καταθέσεις. Αυτά λοιπόν τα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια περιμένουν να επενδυθούν σε διάφορες κατηγορίες ενεργητικού. Έτσι. Και κυρίως σε μετοχές. Έτσι. Και όπως λες και εσύ, θα επισπευστεί όλη αυτή η δραστηριότητα εν ώψη των εκλογών και είναι και η προσμονή των μειώσεων των επιτοκίων. Βέβαια, βέβαια, και αυτό βοηθάει. Και η άνοδος φυσικά των μετοχών. Έτσι. Πάντως είμαστε και σε μια χρονική στιγμή στην παγκόσμια οικονομία όπου το χρήμα είναι τόσο πολύ που ψάχνει να βρει τοποθετήσεις και δεν μπορεί να βρει. Δεν είναι πολλές επιλογές. Και δεν μιλάμε μόνο για μικρές αγορές όπως είμαστε εμείς που είμαστε από τις ρηχότατες, αλλά μιλάμε και για τεράστιες αγορές όπου πραγματικά αναζητούνται επενδύσεις, τοποθετήσεις, αλλά κάπου τα πράγματα φαίνεται να έχουν κορεστεί σε πολλούς κλάδους, Έφη. Ανέστη, υπάρχει και μεγάλη αβεβαιότητα. Mm. Διότι όταν δεν υπάρχει και μία σαφής εικόνα στην αγορά για το πότε θα γίνει η μείωση των επιτοκίων, γιατί είδαμε το τελευταίο καιρό, περιορίζονται οι προσδοκίες, αυξάνονται ξανά οι προσδοκίες για το πότε θα γίνει η μείωση. Οπότε και αυτός είναι ένας παράγοντας που κρατάει τους επενδυτές από το να κάνουν κίνηση. Είναι μια δύσκολη περίοδος, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε ράλι συνεχώς, ναι, στις αμερικανικές μετοχές.
Οπότε μπορεί να δούμε αυτό το χρήμα που υπάρχει, αυτό το πελώριο χρήμα, όπως το λέει χαρακτηριστικά Wall of... μια θάλασσα ρευστού, ναι, το λέει μπράβο, χαρακτηριστικά ναι. αυτό το δημοσίευμα. Ναι, ναι. Θα δούμε ότι αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει έτσι να επενδύεται. Έτσι. Από τη μία έχεις τη θάλασσα ρευστού, όπως λες πολύ σωστά, και από την άλλη έχεις τα Ιμαλάια του χρέους, έτσι, και για την Αμερική και για το παγκόσμιο σύστημα. Και εκεί τώρα δούμε πώς αυτό το πράγμα θα εξορροπηθεί. Τεράστια τα χρέη. Είναι αυτές που... Και αυτές οι αντικρούμενες δυνάμεις μεταξύ τους. Αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Έφη, σε ευχαριστώ θερμά και σήμερα για το επαρκές, όπως πάντα, ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Επίσης, καλημέρα.